Είμαστε σε μια εντυπωσιακή γεωλογική θέση, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό το τεράστιο ρήγμα αποκόλλησης, το οποίο ονομάζεται το ρήγμα αποκόλλησης των Δυτικών Κυκλάδων. Το ρήγμα αυτό μετακίνησε ένα τμήμα του ανώτερου φλοιού, το από πάνω μας, προς τα νότια, προς τη θάλασσα, και καθώς αυτό το τμήμα, όπως βλέπετε, το ρήγμα είναι μικρής γωνίας κλίσης, δηλαδή 15-20 μοιρών, και καθώς κινήθηκε το ανώτερο τμήμα, άρχισαν να κυκλοφορούν διαλύματα υδροθερμικά μέσα σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος έσπαζε. Φανταστείτε μία αρχαία μυλόπετρα, όπου το ανώτερο τμήμα το κινούσαν οι αρχαίοι πάνω στο κατώτερο, το οποίο παρέμενε σταθερό, και έσπαζαν τον καρπό. Άρα εδώ, καθώς μετακινούνταν το ανώτερο τμήμα, έσπαζαν τα πετρώματα, μπαίναν τα υδροθερμικά διαλύματα, και ήταν μια συνεχής διαδικασία η οποία διήρκησε για πολλά εκατομμύρια χρόνια. Το ρήγμα αποκόλλησης των Δυτικών Κυκλάδων λειτουργήσε από τα 12 εκατομμύρια χρόνια έως τα 5 εκατομμύρια χρόνια. Ο γρανοδιορίτης της πλάκας, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από εδώ, διήρκησε περίπου στα 9 εκατομμύρια χρόνια, ενώ το υδροθερμικό σύστημα λειτουργήσε για το σχηματισμό του κοιτάσματος και μέχρι τα 7 εκατομμύρια χρόνια. Άρα βλέπετε μια συνεχή γεωλογική διαδικασία, την οποία τη βλέπουμε, είμαστε μέσα στο κέντρο της. Αυτό το μείγμα που βλέπετε, κοιτάξτε λιγάκι εδώ τις αποστρογγυλωμένες κροκάλες, που δείχνει ότι τα υδροθερμικά διαλύματα είχαν τόση μεγάλη δύναμη και ενέργεια, και από άποψη θερμοκρασίας αλλά και από άποψη κινητικότητας, που διαβρώνανε τα γωνιώδη σπασμένα κομμάτια του πετρώματος, και ταυτόχρονα γινόταν η απόθεση της μεταλλοφορίας γαλινίτης, φανερίτης, σιδηροπυρίτη με όλα αυτά τα μέταλλα. Τέτοια θέση δεν θα βρούμε αλλού στον κόσμο, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις, και νομίζω ότι είναι μια θέση που θα πρέπει να αναδειχθεί. Το ότι έχουμε το detachment από πάνω μας, την επιφάνεια μάλλον του detachment, ενώ εμείς είμαστε μέσα στο ίδιο το detachment, μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα πώς λειτουργούσε. Με μια διαδικασία που χρειάστηκε πολλά εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί.